Καλημέρα κύριε Κουτσούμπα, σας ευχαριστώ καλημέρα πάρα πολύ. Καλημέρα σας κύριε Τσίμα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Όντως ήταν μια υπέροχη βραδιά αυτή στο Ηρώδιο. Το Σάββατο, ναι. Το Σάββατο, με το Θάνο Μικρούτσικο. Και πολύ συγκινητική. Πολύ συγκινητική, ζεστή. Δεν επαναλαμβάνεται εύκολα μια τέτοια παράσταση. Ναι. Αν και έχουμε πολλά μπροστά μας, ο Θάνος έχει πολλά να προσφέρει ακόμα. Μακάρι, ναι. Όλοι του το ευχόμαστε και το περιμένουμε. Τώρα, εκτός από αυτή την ωραία βραδιά του Σαββάτου, σας παρακολουθώ, οργώνετε την Ελλάδα, σήμερα στη Θεσσαλονίκη, Τετάρτη στην Αθήνα, αλλά ενδιαμέσως είστε παντού. Και ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς, τι ως φρένεστε, τι σας λέει ο κόσμος ή τι σας ζητάει ο κόσμος και τι νομίζετε ότι περιμένει ο κόσμος? Ο κόσμος δεν περιμένει πολλά πράγματα, κύριε Τσίμα. Βλέπει ότι θα είναι μια επανάληψη μνημονιακών εποχών, τη μεταμνημονιακή εποχή, με δύσκολη πορεία για τον ίδιο. Δηλαδή, ουσιαστικά, αυτό που μας λέει είναι ότι περιμένει μια επανάληψη όλων αυτών των ζητημάτων που μας μαύρισαν τη ζωή, των μέτρων που μαύρισαν τη ζωή, που τσάκισαν δικαιώματα, που τσάκισαν μισθούς και συντάξεις. Και βεβαίως κρατάει μικρό καλάθι για την περιβόητη ανάπτυξη, ανάκαμψη, βιώσιμη, δίκαιη, όπως τη λέει είτε ο κύριος Τσίπρας είτε ο κύριος Μητσοτάκης. Και κατά την άποψή μας καλά κάνει. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει ο ελληνικός λαός να αποφασίσει αυτή την Κυριακή ορισμένα πράγματα που ίσως στο παρελθόν είτε του φαινόντουσαν δύσκολα, είτε έλεγε άλλη φορά θα κάνω αυτό το βήμα, είτε έπεφτε στην παγίδα, να το πω έτσι, όπως και ο ίδιος το λέει πλέον σήμερα, στην παγίδα των αυταπατών, των ψεύτικων ελπίδων. Γιατί μετά τις 7 του Ιουλίου που θα ψηφίσουμε, υπάρχει και η 8η του Ιούλη, στην οποία δεν υπάρχει και καμιά μεγάλη σημασία ποια διαφορά θα έχει το πρώτο κόμμα από το δεύτερο. Δηλαδή αν η διαφορά του κυρίου Μητσοτάκη είναι 12, 10 ή 8% από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Γιατί ναι, από ό,τι φαίνεται αυτά είναι δεδομένα τα ζητήματα. Έχει αποκρισταλωθεί η κοινή αντίληψη, να το πω έτσι, για την έκφραση της ψήφου σε αυτές τις εκλογές. Και υπάρχει ερώτημα της αυτοδυναμίας. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι και το επιθυμητό για το λαό, φυσικά. Ναι, έτσι. Μόνο που φυσικά κύριος Τσίπρας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έστρεψε εκεί έναν κόσμο, ακολουθώντας την πραγματικότητα, όπως τις λέμε όλοι, οι δεξιές πολιτικές, συντηρητικές πολιτικές, και έστρεψε και εμφανίζεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, ή ακόμα και το ΠΑΣΟΚ σε ορισμένα τμήματα να φαίνονται δικαιωμένοι για τις προηγούμενες πολιτικές τους. Αλλά ο κόσμος θα πει ένα φτάνει πια, δεν αντέχει άλλη κοροϊδία, δεν αντέχει άλλη πολιτική εξαπάτησης και κυρίως δεν αντέχει άλλα τόσο βαριά μέτρα. Και η μόνη δύναμη εδώ είναι το ΚΚΕ. Σύμφωνα. Αυτό μένει να το αποφασίσει. Το σκέπτεται. Είναι πάρα πολλοί κόσμος προβληματισμένος που είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, που έδωσε ένα μικρό μήνυμα στις ευρωεκλογές. Εμείς λέμε ότι αυτό το μήνυμα πρέπει να δυναμώσει, μπορεί να δυναμώσει αν αποφασίσει με ποιους πρέπει να πάει και ποιους πρέπει να αφήσει, γιατί ξέρει ότι το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι ο συνεπής αντίπαλος όλων εκείνων που του τσάκισαν τη ζωή, που θέλουν να κυβερνήσουν τώρα, αργότερα πάλι, και που δεν μπορούν βεβαίως να κάνουν και αντιπολίτευση σε αυτόν που θα κυβερνάει πραγματική από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων. Υπόσχονται μόνο κάποια ψίχουλα. Το είπατε ότι ανεξάρτητα τι θέλει ο καθένας ή τι θέλετε εσείς, φαίνεται να έχει αποκρισταλωθεί η πολιτική συσχετισμή. Το ερώτημα είναι αν θεωρείτε πιθανό να μην υπάρχει αυτοδυναμία, να έχουμε και στην περίπτωση αυτή, αν θεωρείτε πιθανό να έχουμε νέες εκλογές ή αν το θεωρείτε τελειωμένο και αυτό. Δεν έχει καμία σημασία αν θα υπάρχει αυτοδυναμία, αν θα προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας. Εγώ αποκλείω 100% την πιθανότητα επανάληψης των εκλογών άμεσα, μέσα στο καλοκαίρι ή το φθινόπωρο. Θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας. Άλλωστε αυτή είναι η θέληση και των βασικών κομμάτων του κατεστημένου.
Υπάρχει ήδη εκφρασμένη άποψη από το Κινάλ, από την κυρία Γεννηματά, για συνεργασία σε κάποια ζητήματα με την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Υπάρχει επίσης διαθεσιμότητα από άλλα κόμματα, εάν μπουν στη Βουλή, μιας χρήσης, όπως τα λέμε εμείς και όπως την πραγματικότητα είναι. Και βεβαίως είναι και η εκφρασμένη θέληση και των Ευρωπαίων εταίρων και των φίλων μας των Αμερικάνων και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, που δεν θέλει άλλη αστάθεια στην οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου και θέλει να προχωρήσει απρόσκοπτα τα μέτρα, τις προτάσεις, τις απαιτήσεις που έχουν απέναντι στους εκάστοτε κυβερνώντες. Προς το παρόν, αυτό που και στις ευρωεκλογές καταγράφηκε και το νιώθει κανείς στον αέρα, επειδή υπάρχει αυτή η απογοήτευση με το ΣΥΡΙΖΑ ή ο θυμός με το ΣΥΡΙΖΑ, το κυρίαρχο αίσθημα, εν πάση περιπτώσει, ήταν να τελειώσουν αυτοί και μετά βλέπουμε. Από αυτό όμως, με αυτόν τον κόσμο που έχει απογοητευτεί, που είχε ψηφίσει ενδεχομένως ΣΥΡΙΖΑ και περίμενε κάτι, είχε μια προσδοκία ή μια ελπίδα, και τώρα είναι απογοητευμένος, αποστρατευμένος ή πολύ θυμωμένος. Εσείς, το Κομμουνιστικό Κόμμα, συνομιλείτε ή σας παίρνει και σας συμπάλα μια συνολική απογοήτευση με αριστερά, με ό,τι είναι αριστερό, το οποίο κατά κάποιο τρόπο πολλοί λένε συκοφαντήθηκε από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Ως ένα βαθμό ισχύει αυτό που με ρωτάτε, αυτό που λέτε. Δηλαδή το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξέπλυνε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ όσων είχαν κυβερνήσει πριν, συνεχίζοντας από εκεί που ουσιαστικά σταμάτησαν αυτοί, ότι δεν ξεμπέρδεψε με το παλιό όπως έλεγε αλλά το ανέστησε, ότι διέσυρε τέτοιες αριστερές αξίες και ιδανικά, γιατί εμφανιζόταν αριστερός στα λόγια και στην πράξη ακολουθούσε δεξιά πολιτική, εμφανίζοντας ως μονόδρομο, γνωστά όλα αυτά στον ελληνικό λαό, την πολιτική των μνημονίων, έγινε το καλύτερο παιδί του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και φυσικά φυσικό επόμενο ήταν να σπείρει απογοήτευση σε χιλιάδες ψηφοφόρους και να δυσαριστούνται από αυτή την πολιτική. Και βεβαίως το αρνητικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ένας κόσμος θεωρεί, παρότι εμείς όλους τους τόνους το λέγαμε, ότι εμείς δεν είμαστε γενικά αριστεροί, ότι δεν έχουμε βεβαίως σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ και το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό, όμως το ότι διέσυρε αξίες ιδανικά που πάλεψαν άνθρωποι γενιές και γενιές αυτό εδώ τον τόπο, που μάτωσαν, έδωσαν τη ζωή τους ολάκερη σε αυτό και βεβαίως μεταλαμπάδευσαν και αυτά τα ιδανικά και αυτές τις αξίες και στη σύγχρονη κοινωνία, στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους, στη νέα γενιά που θέλουν την αλήθεια, θέλουν το δίκιο, θέλουν την υπεράσπιση του αδύναμου και βεβαίως θέλουν αλήθειες. Δεν θέλουν ψέματα, ούτε θέλουν τη μια ώρα να λες το ένα και την άλλη να πράττεις το άλλο. Λόγια του αέρα επεαπτερώνεται. Λοιπόν, αυτή την πολιτική που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι επόμενο να έχει κουράσει, να έχει στεναχωρήσει, να έχει αποστρατεύσει αν θέλετε έναν κόσμο, όμως εμείς του λέμε ότι εδώ υπάρχει το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ όχι μόνο επειδή προειδοποιούσε για το τι θα συμβεί πριν 4, 5, 6 χρόνια με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και πού θα καταλήξει ο Τσίπρας και το κόμμα του, αλλά κυρίως γιατί στάθηκε όλα αυτά τα χρόνια φωτεινό σηματοδότης, θα έλεγα, και δεν είναι υπερβολή αυτό, και στους αγώνες του και στην πίεση και για να υπάρχουν μέτρα ανακούφισης και κυρίως να αποκαλύπτει για το τι σκέφτεται και τι προωθεί αντιδραστικά ενάντια στα συμφέροντα του λαού και της χώρας η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, εν ονόματι της αριστεράς, αλλά στην πράξη δεξιάς. Και βεβαίως σήμερα ξέρει ότι μόνο το ΚΚΕ είναι αυτή η δύναμη η οποία μπορεί να σταθεί και απέναντι σε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα ακολουθεί την πολιτική την οποία έχει δεσμεύσει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τα μνημόνια τους και με τις υπογραφές στις συμβάσεις που έχουν βάλει και τις επόμενες κυβερνήσεις, και βεβαίως αυτό να μπορεί να έχει τη δύναμη αυτή που θα αντισταθεί και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, που θα μπορέσει να προβάλλει τα λαϊκά αιτήματα, τα λαϊκά δικαιώματα, το δίκαιο των εργαζομένων. Και βεβαίως είναι κρίσιμο ζήτημα ότι αυτή η ψήφος στο ΚΚΕ επιστρέφει μόνο στο λαό, δυναμώνοντας αυτή την
λαϊκή ανάγκη για αντίσταση, για οργάνωση της αντεπίθεσης. Για παράδειγμα, οι αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων που πρέπει να γίνουν για να μην μείνει κανένας επίσης εργαζόμενος ανασφάλιστος. Για να υπάρχει επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους και όχι σε ένα κομμάτι τους και σε πολύ μικρό βαθμό. Για την κατάργηση όλων αυτών των δυσβάσταχτων φόρων που αφορούν και τους μισθωτούς και τους αγρότες και τους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους, τους ανθρώπους δηλαδή που έχουν μια μικρή επιχείρηση, το ότι πρέπει να διαγραφούν άμεσα τώρα χρέη λαϊκών νοικοκυριών, λαϊκών στρωμάτων. Ότι πρέπει να παλέψουμε και να είμαστε μπροστά στον αγώνα για να πάρουμε πίσω όσα μας κλέψανε, όσα μας λίστεψαν, όσα χάσαμε τα χρόνια της κρίσης. Να σας κάνω ερώτημα αυτά όμως. Αυτά τα ζητήματα είναι... Είναι ακούω άμεσα όμως μια κριτική που την ακούτε κι εσείς, ότι όλα αυτά σωστά μεν μπορεί να τα λέτε εσείς, αλλά επειδή το Κομμουνιστικό Κόμμα μπορεί να είναι ενεργό σε κοινωνικούς αγώνες, αλλά στο πολιτικό παιχνίδι δεν μπαίνει, δεν ελαιώνει τα χέρια του, όλα αυτά δεν μπορεί αποτελεσματικά να τα υπηρετήσει. Η μόνη ενεργή στάση και αυτή που πρέπει μέσα στο πολιτικό σύστημα στο οποίο ζούμε και στο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα στο οποίο ζούμε είναι αυτή του ΚΚΕ. Το μόνο που ως δυνατή είτε αντιπολίτευση είτε ως κατάθεση προτάσεων νόμων μέσα στη Βουλή είτε συμμετέχοντας σε όλα αυτά τα λεγόμενα αστικά θεσμικά όργανα, είτε είναι κοινοβούλιο είτε είναι επιτροπές, έξω από τα Υπουργεία, μέσα στα Υπουργεία, μέσα στους αγώνες, έξω από τη Βουλή, μέσα στους τόπους δουλειάς, παλεύει για να αναδείξει και να προωθήσει τα λαϊκά συμφέροντα, είναι μόνο το ΚΚΕ. Γιατί εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτό που λέτε πολιτικό σύστημα και πολιτικό παιχνίδι, σε μια κυβέρνηση η οποία αντιστρατεύεται τα λαϊκά συμφέροντα. Δεν είπαμε εμείς όχι σε μια λαϊκή διακυβέρνηση, σε μια κυβέρνηση, διακυβέρνηση της χώρας, σε μια εξουσία όπου πραγματικά ο λαός, η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα θα είναι στην εξουσία, θα διαφεντεύουν αυτό τον πλούτο του τόπου και θα επιστρέφει σε αυτούς μέσα από κοινωνικές παροχές, στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια. Αυτό δηλαδή που είναι το όραμά μας. Και δεν θα σπαταλιέται δεξιά και αριστερά, δεν θα γίνονται προκλητικοί όροι εκχώρησης δικαιωμάτων και κυριαρχικών αλλά και οικονομικών συμφερόντων της χώρας μας, του λαού μας. Και βεβαίως δεν θα γίνεται κλοπή ενός πολύτιμου ενεργειακού πόρου όπως πρόσφατα ή συνολικά των ενεργειακών πόρων που έχει η πατρίδα μας, που έχει η χώρα μας και η οποία χάνεται διαπαντός με τις πολιτικές των κυβερνήσεων, του ΣΥΡΙΖΑ, είτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΠΑΣΟΚ, των κομμάτων δηλαδή του κατεστημένου που μου λέτε ότι παίζουν στο πολιτικό παιχνίδι. Τώρα μου κάνατε μια πρόβλεψη ότι αποκλείεται 100% να έχουμε επανάληψη των εκλογών. Να σας ζητήσω μια συνολική πρόβλεψη, πώς βλέπετε την επόμενη μέρα. Αν έχουμε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτοδύναμη, είτε με ψήφο ανοχής από το κίνημα αλλαγής, αλλάζει κάτι, δηλαδή αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας ότι θα έρθει κάτι σαν οδός στρωτήρας και γι' αυτό πρέπει να το πασιθυσία, να το αποτρέψουμε ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα ερώτημα. Αν στα αλήθεια πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι δραματικά ή απλώς θα έχουμε ένα από τα ίδια. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι πώς προβλέπετε το μέλλον του ηττημένου ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση αν θα συνεχίσει όπως είναι, αν θα γίνει κάτι άλλο, αν θα γίνει κάτι πιο αριστερό ή αν θα γίνει κάτι πιο κεντρό. Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ όταν λέει αυτά τα επιχειρήματα για το τι θα γίνει αν εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, ξεχνά μάλλον ή προσπαθεί να κάνει το λαό να ξεχάσει ότι τα μνημόνια και οι αντιλαϊκοί νόμοι που ψήφισαν όλοι μαζί σηκώνοντας το χεράκι τους μέσα στο κοινοβούλιο δεν έφυγαν ποτέ. Είναι εδώ και τα τρία μνημόνια, όπως επίσης και οι συμφωνίες της μεταμνημονιακής υποτίθεται εποχής που περιέχει πάλι τέτοια μνημονιακού χαρακτήρα μέτρα. Έχει στρώσει το έδαφος ήδη η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα για την επόμενη κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή γνωρίζουμε καλά ότι την επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι εδώ όλα αυτά τα προβλήματα, θα είναι εδώ η ανασφάλεια του λαού μας, γιατί θα είναι εδώ όλοι οι οικονομικοί και πολιτικοί λόγοι που τα γέννησαν αυτά τα προβλήματα. Άρα αυτό πρέπει να δούμε. Η εφαρμοστική νόμη των τριών μνημονίων, οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις που τις αποδέχονται όλοι, τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραπέρα μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ελαστικοποίηση ωραρίου εργασιακών σχέσεων, ιδιωτικοποιήσεις, πληστηριασμούς κλπ.
οι απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου που κατά 62 και πλέον τις 100 τις υλοποίησε, όπως είπε ο ΣΕΒ στη συνέλευσή του, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και θέλει το υπόλοιπο 38% να το υλοποιήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι εδώ οι επικίνδυνες δεσμεύσεις της χώρας σε ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, που μας φέρνουν πολύ μεγάλους νέους κινδύνους και στο Αιγαίο και στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα αυτά είναι όλα γνωστά, θα πρέπει να τα ξέρουμε και γι' αυτό λέμε ότι σημασία έχει πόσο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ, η δύναμη αυτή που μάχεται για τις ανάγκες και το δίκαιο του λαού. Σκεφτείτε να είχε το ΚΚΕ 15%, αν θα μπορούσε να περάσει έστω και ένα μνημόνιο, αν θα μπορούσε να περάσει έστω και ένας αντιλαϊκός νόμος. Δεν θα ήταν το ίδιο. Και στο δρόμο θα βρισκόμασταν και μέσα στη Βουλή θα αντοπαλεύαμε μια μεγάλη και ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα. Φτάσαμε και περάσαμε το όριο των... Η εξελίξη με το ΣΥΡΙΖΑ, το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος. Λοιπόν, μένει να δούμε καταρχήν τι ποσοστό θα πάρει. Από ό,τι φαίνεται βρίσκεται σε μια πορεία διαμόρφωσης. Θέλει να καλύψει το χώρο της κέντρο-αριστεράς, να ηγηθεί δηλαδή σε αυτή την προσπάθεια παίρνοντας το ζωτικό χώρο από το Κινάλ, το ΠΑΣΟΚ προηγούμενα. Τα έχει καταφέρει ως ένα μεγάλο βαθμό μέχρι σήμερα. Βέβαια θέλει να κάνει και άνοιγμα, γιατί στις τάξεις του πλέον και ως κορυφαίους υπουργούς και στελέχη του έχει στελέχη και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας πριν, όπως η κυρία Παπακώστα ή άλλους, έχει στελέχη τον ΑΝΕΛ, έχει στελέχη από το βαθύ ΠΑΣΟΚ και αυτό που διεύθυρε ανθρώπους και καταστάσεις εδώ στην Ελλάδα και ήταν με τα μπούνια στις αντιλαϊκές αντιδραστικές πολιτικές την προηγούμενη δεκαετία. Και βεβαίως από εκεί και πέρα ο ελληνικός λαός, οι αριστεροί άνθρωποι, οι προοδευτικοί άνθρωποι έχουν μάτια και βλέπουν, μπορεί να κρίνουν. Μπορεί πολλές φορές να αργεί η συνειδητοποίηση, να αργεί ή να καθυστερεί η ριζοσπαστικοποίηση και μέσα από διάφορα αναχώματα που στείνουν κατά διαστήματα, αλλά σε τελική ανάλυση, κύριε Τσίμα, η αλήθεια θα λάμψει, το ΚΚΕ θα είναι εδώ και πιο δυνατό και ο λαός θα μπορεί να περάσει στο χαμόγελο, στην ελπίδα, στην πραγματική ελπίδα και όχι όμως την ψεύτικη προσδοκία. Σας ευχαριστώ, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Κουτσούμπα, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη σας την τελευταία εβδομάδα στην τελική ευθεία. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.